Χαιρετίζουμε το μεγαλειώδη απεργιακό αγώνα των εργαζομένων εδώ στη Μαλαματίνα. Παραπάνω από ένα μήνα τώρα, οι εργαζόμενοι σε αυτόν εδώ το χώρο δίνεται μια τιτάνια μάχη απέναντι στην εργοδοσία και σε όποιον μηχανισμό αυτή έχει στη διάθεσή της, είτε την απεργοσπασία είτε την καταστολή. Και τη μάχη αυτή τη δίνεται με επιτυχία. Εμείς οι φοιτητές στηρίζουμε τον αγώνα και τα δίκαια αιτήματά σας. Ο αγώνας σας αυτός μας εμπνέει και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε την πάλι μέσα από τους φοιτητικούς μας συλλόγους. Από την πρώτη και όλα στιγμή και μέχρι τέλους, να το ξέρετε ότι θα βρισκόμαστε στο πλάι σας, διότι βρισκόμαστε στο ίδιο μετερίζει. Η πάλι ενάντια στις απολύσεις και την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας αφορά και το δικό μας μέλλον. Ο αγώνας ο δικός μας των φοιτητών για ολοκληρωμένη μόρφωση και δωρεάν σπουδές αφορά και το μέλλον των παιδιών σας. Όλες οι ανάγκες της λαϊκής οικογένειας δέχονται αυτή τη στιγμή την ίδια σφροδρή επίθεση για να κερδίζουν μια χούφτα επιχειρηματική όμιλη. Η κυβέρνηση και τα άλλα αστικά κόμματα μας προετοιμάζουν για έναν δύσκολο χειμώνα. Βρείτε εναλλακτικό τρόπο θέρμανσης στο σπίτι, μας λένε. Μείνετε σε τρόγλι, αν δεν έχετε για τον Νίκη, ή όπως πρόσφατα είπε ο Υπουργός Οικονομικών σε διαμαρτυρία των φοιτητών στην Αθήνα, πληρώστε και κάτι από τις καταθέσεις σας. Λες και απευθύνεται σε εισοδηματίες. Η εκτόξευση των τιμών του ρεύματος, του πετρελαίου, των ενοικίων και των ειδών πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης δημιουργούν μια κατάσταση ασφυκτική για κάθε νοικοκυριό. Και εδώ πέρα θα ήθελα λίγο να σταθώ στο στεγαστικό, που βαραίνει ιδιαίτερα τη συγκεκριμένη στιγμή. Ο βαρύς χειμώνας που λέτε ξεκινάει τελικά από Σεπτέμβρη. Γιατί χιλιάδες οικογένειες πρωτοετών αλλά και φοιτητών σε μεγαλύτερα έτη δεν μπορούν να βρουν ένα αξιοπρεπές κατάλημα για το γιο ή την κόρη τους. Οι τιμές των ενοικίων έχουν εκτιναχθεί και πλέον οριακά ένας στους δύο δυσκολεύεται είτε και αδυνατεί ακόμα να πληρώσει τον νίκη. Δεκάδες κτίρια στην περιουσία των πανεπιστημίων μένουν αναξιοποιητά ή αξιοποιούνται για επιχειρηματικούς σκοπούς, ενώ η ανέγερση νέων εστιών στην πλήρη ευθύνη του κράτους χωρίς σύμβαση δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και νίκια θεωρείται κόστος. Στις ήδη υπάρχουσες εστίες, η εισδοχή μετατρέπεται σε πραγματικό διαγωνισμό φτώχειας. Ενώ εδώ πέρα κιόλας, στο πανεπιστήμιο το δικό μας, το ΑΠΘ, το 1/3 των δικαιούχων σε εστία για το 2021-2022 μείνανε εκτός λόγω έλλειψης δωματίων. Γίνεται λοιπόν ξεκάθαρο πως οι φοιτητές που σπουδάζουν σε άλλη πόλη από φέτος θα βρίσκονται με το πιστόλι στον κρόταφο, με κίνδυνο να διακόψουν τις σπουδές τους, να παρατήσουν τα όνειρά τους λόγω οικονομικών δυσκολιών. Μεγάλα λόγια ακούγονται για μέτρα ανακούφισης του στεγαστικού αυτού εφιάλτη, αλλά πέφτουν στο κενό όταν το ήδη υπάρχον φοιτητικό επίδομα για τη στέγαση είναι στα 83 ευρώ και αυτό για λίγους, οι οποίοι το παίρνουν και καθυστερημένα πολλές φορές, με καθυστέρηση 2-3 μηνών. Τα επιδόματα που τάζει η κυβέρνηση δεν είναι παρά ψίχουλα από τη φοροέμαξη που έχει υποστεί ο λαός, ενώ αν δεν συνδυαστούν συνολικά με μια διαφορετική πολιτική, τελικά ενσωματώνονται από την αγορά με την αύξηση των τιμών. Δίπλα σε αυτά, οι φοιτητές είμαστε αντιμέτωποι και με την εφαρμογή του νέου νόμου πλαισίου στο Πανεπιστήμιο που ψηφίστηκε μέσα στο κατακαλό καιρό και εμπλουτίζει το προηγούμενο αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο για την ανώτατη εκπαίδευση. Η πλήρης αποσύνδεση των πτυχίων από το επάγγελμα, η απόσπαση της παιδαγωγικής επάρκειας από τα πτυχία των καθηγητικών σχολών, η εξίσωση των πτυχίων μας με αυτά των τριτοετών κολεγίων, η επιβολή εισοδηματικών κριτηρίων στη δωρεάν διανομή συγγραμμάτων, οι περικοπές στη δωρεάν σύντηση, η διεύρυνση κάθε είδους διδάκτρων, το επιχειρηματικό μοντέλο διοίκησης στον ΑΕΗ με μάνατζερ και συμβούλια διοίκησης, η ακόμα μεγαλύτερη κατηγοριοποίηση των τμήματων, το κλείσιμο των πανεπιστημιακών λεσχόλ και το ξεπούλημα των πανεπιστημιακών δασών δεν πρόκειται για αναβάθμιση των ΑΕΗ, αλλά για νέα εμπόδια στις σπουδές και στην εργασιακή προοπτική μας. Αυτή η κατάσταση φουντώνει την νεανική δυσαρέσκεια, προφανώς, η οποία μπορεί να εκφραστεί και με τη μαζική συμμετοχή των φοιτητών στη συλλογική διεκδίκηση μέσα από τους φοιτητικούς μας συλλόγους. Γι' αυτό τρέχουν να εγκαταστήσουν την πανεπιστημιακή αστυνομία στις σχολές, στα μουλοχτά, μέσα στην εξεταστική, για να φημώσουν τη φωνή όσων αγωνίζονται για να υπερασπιστούν εν τέλει δηλαδή το επιχειρηματικό πανεπιστήμιο που θα αντιμετωπίζει τους φοιτητές ως πελάτες και αυριανούς αναλώσιμους εργαζομένους. Για άλλη μια φορά λέμε ότι δεν θα τους περάσει. Έφαγαν πόρτα. Έφαγαν πόρτα από την πλειοψηφία των φοιτητών που βρίσκονται τα τελευταία 24 ώρα στις πύλες του ΕΚΠΑ και του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου κάτω στην Αθήνα
και αυτή τη στιγμή διοργανώνουν μεγάλο φοιτητικό συλλαλητήριο στο κέντρο τους. Οι φοιτητές του ΑΠΘ έχουμε πείρα όλο αυτό το διάστημα από την αντιμετώπιση των δυνάμεων καταστολής και της ύπουλης προπαγάνδας που προσπαθεί να μας ταυτίσει με βαριοπούλες, βανδαλισμούς ή και με άλλες ενέργειες που καμία σχέση δεν έχουν με το φοιτητικό κίνημα και με τα δίκαια αιτήματά μας. Η ίδια συνταγή ακολουθείται παντού, όπου εργαζόμενοι ή φοιτητές σηκώνουν το κεφάλι, όπως και εδώ πέρα στη Μαλαματίνα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το όριο καταστολής της προηγούμενης εβδομάδας. Εκεί που δεν περνάνε τα ψεύτικα λόγια για δίκαιη ανάπτυξη, εκεί που δεν περνάει το δηλητήριο της αναμονής για λύση από τα πάνω, του θα λογαριαστούμε μετά, του ΣΥΡΙΖΑ, της αλλαγής χαλήφη σε θέση χαλήφη, εκεί πέπτει ράβδος. Είναι βαθιά γελασμένη η κυβέρνηση αν νομίζει πως θα μας φοβήσει. Ίσα-ίσα το αντίθετο θα πετύχει με τη στάση της αυτή. Απέναντι σε αυτή την επίθεση στα δικαιώματά μας, οι φοιτητές δίνουμε κοινό ραντεβού με το σωματείο σας εδώ στη Μαλαματίνα, με το ΠΑΜΕ, το Σάββατο 19 στο συλλαλητήριο μπροστά στην 86η ΔΕΘ, όπου θα ακουστεί δυνατά η φωνή των φοιτητών για σπουδές και ζωή που μας αξίζει. Συνεχίζουμε και θα νικήσουμε. Φοιτητές και εργατιά, μια φωνή και μια γροθιά.